Σε μια κίνηση που θα προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, προχώρησε η Ουγγαρία ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας προσφύγων. Το Κοινοβούλιο της χώρας ενέκρινε νόμο που ποινικοποιεί τη βοήθεια που παρέχεται σε πρόσφυγες και μετανάστες. Ο επωνομαζόμενος νόμος «Σταματήστε το Σόρος» υιοθετήθηκε με ψήφους 160 υπέρ εναντί 18 κατά και προβλέπει ποινή φυλάκισης ενός έτους σε όποιον παρέχει βοήθεια σε πρόσφυγες που εισήλθαν παράνομα στην Ουγγαρία από χώρα που δεν ανήκει στον χώρο Σέγγεν. Αν κάποιος προσπαθήσει να σταματήσει την προστασία των Ουγγρικών και Ευρωπαϊκών συνόρων ή προσπαθήσει να βοηθήσει μετανάστες να έρθουν στην Ουγγαρία, τότε πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Το Ουγγρικό Σύνταγμα καθιστά επίσης πλέον υποχρεωτική για όλους τους κρατικούς θεσμούς την υπεράσπιση του χριστιανικού πολιτισμού. Ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας για τους πρόσφυγες, η Ουγγρική κυβέρνηση βρίσκεται ξαφνικά στην πλευρά των διωκτών αντί να προσφέρει προστασία στους διωκόμενους. Ο νόμος αποτέλεσε προεκλογική υπόσχεση του συντηρητικού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν και πέρασε παρά τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών οργανώσεων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει επιβολή φόρου 25% στις μη κυβερνητικές οργανώσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι βοηθούν μετανάστες.